πάμε αμέσω στην Ιωλία Βελισσαράτου, διότι είναι προφανέ η Ιουλία ότι ο Νετανιάχου είναι σε ασφικτικό κλειό από Ευρωπαίου, Αμερικανού, από την Ισραηλινή αντιπολίτευση να πει το ναι σε αυτό το σχέδιο. Ωστόσο, είπε το ακριβώ αντίθετο πριν από λίγο σε δήλωση που διένυμε και μάλιστα στα αγγλικά. Ακριβώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πίεση είναι ασφικτική προ τον Νετανιάχου και φαίνεται πω ήταν συντονισμένη τόσο από τον πρόεδρο Μπάιντεν, όπω λένε οι αλλαγνητέ, τόσο και από τη Δύση. Βλέπουμε λοιπόν ότι τόσο ο Μπάιντεν όσο και η Δύση πιέζουν τον Νετανιάχου να δεχθεί αυτή την πρόταση. Τη στιγμή που ο Νετανιάχου από την πρώτη στιγμή ε, έχει πει ότι το πρώτο του μέλημα είναι η καταστροφή τη Χαμά και μετά θα είναι τα υπόλοιπα βήματα από τη στιγμή, λοιπόν, η Ιουλία έχει σημασία ότι έχοντα ακούσει όλα αυτά ο Νετανιάχου, επανέρχεται πριν από 10 λεπτά και λέει η ιδέα, ενώ η ιδέα του Biden δεν μπορεί να προχωρήσει όσο δεν εξοντώνεται η Χαμά, όσο δεν απελευθερώνονται οι όριμοι. Αυτό οι, λοιπόν οι όμοιροι, το... Άρα δεν κουνάει ρούπι από τη θέση του. Δεν, δεν κουνάει ρούπι από τη θέση του, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε όμω όλο και περισσότερου ε, ε, πολιτικούς πολιτικού ε, του Ισραήλ ε, να τάσσονται υπέρ του Biden. Είναι η πρώτη φορά που λέμε το Γιάννη Λαπίντ, ο οποίο τάσεται υπέρ ο του, του Biden. Όπω και πριν από λίγο μάθαμε, ότι η συντονισμένη ομάδα των συγγενών των Ομήρων θα κατέβει στου δρόμου σήμερα, mm. θα πιέσει με άλλη μία διαδήλωση στου δρόμου να γίνει εδώ και τώρα η απελευθέρωση των Ομήρων, ενώ θα αποτανθεί και στου βουλευτέ του Ισραήλ να ταχθούν υπέρ αυτή τη λύση, γιατί τη θεωρούν μία και μοναδική yeah. να τελειώσει ο πόλεμο και να φέρουν του αγαπημένου yeah. του Ομήρου. Για να δούμε. Είναι πίσω. και εδώ τα πράγματα στην κόψη του ξηραφιού. Να σε ευχαριστήσουμε.